Είναι, κυρίες και κύριοι, το δεύτερο μέρος της εκπομπής «Ένα βιβλίο, ένα ταξίδι». Για πρώτη φορά παρουσιάζεται από ελληνική τηλεοπτική εκπομπή ένα αριστούργημα της παγκόσμιας χαρτογραφίας και αυτό το αριστούργημα, αυτό το ανυπέρβλητο μνημείο της χαρτογραφικής μας κληρονομιάς δεν είναι άλλο από την περίφημη χάρτα του Ρίγα του Βελεστινλή που τυπώθηκε το 1797 στην Αυστριακή Πρωτεύουσα, στη Βιέννη, σε 1220 αντίτυπα. Πολλά από αυτά, γύρω στα 500 με 600, είχαν μπει, μόλις τυπώθηκαν σε κυβότια για να ταξιδέψουν και να πάνε σε όλη τη Μικρά Ασία, στη Σμύρνη, ίσως στην Ελλάδα να έρθουν κτλ. Αλλά όμως προδόθηκαν από τις μυστικές υπηρεσίες των Αυστριακών οι κινήσεις του Ρίγα του Βελεστινλή. Συνελήφθη ο Ρίγας στην Τεργέστη, κατασχέθηκαν αυτά τα κυβότια και κύριος είδε τι έγιναν, μάλλον παραδόθηκαν στην πειρά, καταστράφηκαν. Όμως τελικά σώθηκε αυτό το μνημειώδες έργο, η χάρτα του Ρίγα του Βελεστινλή και γι' αυτό και εμείς σήμερα συζητάμε με δύο εξέχουσες προσωπικότητες από τον πανεπιστημιακό χώρο, τον κύριο Ιωάννη Τζιφόπουλο, καθηγητή της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και Επιγραφικής του ΑΠΙΘΙΤΑ και τον κύριο Ευάγγελο Λιβγεράτο, καθηγητή ομότιμο πια της χαρτογραφίας και όπως είπα προηγουμένως και επιμένω σε αυτό, είναι ό,τι καλύτερο έχουμε στον πανεπιστημιακό χώρο για την χαρτογραφία με την υπογραφή του κυρίου Ευάγγελου Λιβγεράτου. Λοιπόν, κύριε Λιβγεράτε, να πάμε τώρα στη χάρτα και να καταναλώσουμε το δεύτερο μέρος μόνο αναφερόμενοι στη χάρτα. Θα μπορούσαμε να βάλουμε τίτλους και να πούμε ποια τα βασικά χαρακτηριστικά και γιατί εγώ από το ξεκίνημα και μέχρι τώρα το χαρακτηρίζω μνημειώδες αυτό το έργο. Ναι. Καταρχήν να πούμε ότι η προδοσία στην Τεργέστη του Ρίγα έγινε από Έλληνα. Καλά, μην τα λέτε κιόλας εσείς τώρα. Και μας πληγώνετε. Όχι, η αυτογνωσία του, η αυτογνωσία είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Εντάξει. Τελικά. Ναι, δείτε το Γαζί τι κάνει και τον Τρικόγλου. Και μάλιστα ξέρουμε ότι υπήρχαν προσπάθειες Αυστριακών να απαλυνθεί η κατηγορία κλπ. Πάντως λοιπόν, οι Αυστριακοί τον πίστευαν για γαλλόφιλο. Ναι, βέβαια. Όταν πλέον εκδηλώθηκε. Και υπήρχε και συνεργασία των Αυστριακών μυστικών υπηρεσιών με τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες. Βεβαίως, για ανταλλαγές. Εσείς τώρα βέβαια είπατε και αυτό, εντάξει, μας πληγώνετε, αλλά. Όχι, και υπήρχε και μία σχέση πριν φύγει από το Βουκουρέστι, μία πολύ στενή σχέση που δεν είναι πολύ γνωστή του Ρίγα με έναν νεαρό Γάλλο επαναστάτη διπλωμάτη εισαγωγικά. Τον Εμίλ Γκοντέν, ο οποίος έπαιξε κάποιο ρόλο και τον οποίο οι Αυστριακοί τον παρακολουθούσαν. Από εκεί προέκυψε δηλαδή όλο αυτό. Λοιπόν, ποια είναι τα σημαντικότερα στοιχεία? Πρώτα απ' όλα είναι το μέγεθος. Θα έλεγα, τις επικεφαλίδες που μου είπατε, είναι το μέγεθος. Είναι ένα τεράστιο έργο. Πρόκειται για 12 φύλλα, τα οποία με πολύ μεγάλη γνώση και μαεστρία ο Ρίγας σχεδιάζει έτσι ώστε όταν ενωθούν αυτά τα 12 φύλλα να αποτελέσουν ένα ενιαίο συνεχές 2x2 μέτρων, δηλαδή 4 τετραγωνικών, τεράστια έκταση χάρτη, που δείχνει ότι είχε και στο μυαλό του την ανάρτηση αυτού του συνολικού χάρτη. Υπήρχε προγενέστερη περίπτωση τέτοιων διαστάσεων χάρτη. Έχουμε τέτοιους χάρτες, αλλά από επαγγελματίες, από εργαστήρια χαρτογραφικά. Ο Ρίγας δεν ήταν επαγγελματίας χαρτογράφος και αυτό είναι το μεγαλειώδες. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το μέγεθός του. Δεύτερον, ο γεωγραφικός χώρος που καλύπτει αυτός ο χάρτης. Για να τον δούμε λοιπόν, έχουμε μια εξαιρετική φωτογραφία και είναι αυτή. Και μάλιστα ποιον είναι χώρο σε καλύπτει, μοντέρνα γεωγραφικό. Έκδοση, είναι πάνω στην Google Earth αυτό. Καλύπτει μια περιοχή η οποία είναι πάνω από το Δούναβι μέχρι κάτω από την Κρήτη και από την νότιο Ιταλία, από την περιοχή της Καλαβρίας, μέχρι τη Δυτική Μικρά Ασία. Είναι ένας μεγάλος γεωγραφικός χώρος, όπως βλέπουμε σε αυτή την εικόνα. Όμως, στο καρτούς, στην ταυτότητα αυτού του χάρτη, ας εξακολουθούμε να βλέπουμε το γεωγραφικό παράθυρο, όπως το ονομάζουν, στον τόμο της χάρτας, δεν γράφει ο Ρίγας Βελεστινλής η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όχι, βέβαια. Γράφει
Έτσι, στο Καρτούς, μιλά για χάρτη της Ελλάδος και αυτοί δεν υπάρχουν σύνορα. Ναι, ναι, έτσι, ναι. Και των απικιών αυτής γράφει. Ναι, έτσι. Ναι, ναι. Τώρα βέβαια οι λέξεις εκείνη την εποχή είχαν άλλη σημασία. Δεν αλλάζει όμως πολύ, διότι ακολουθεί, όπως και όλη η ευρωπαϊκή χαρτογραφία, αυτό πρέπει να πούμε, ότι όλη η ευρωπαϊκή χαρτογραφία μετά τον 15ο αιώνα ακολουθεί ένα ελληνικό πρότυπο. Mm-hmm. Και το πρότυπο αυτό είναι η γεωγραφία του Πτολεμαίου. Αυτό δεν είναι ευρύτερα γνωστό. Mm-hmm. Βέβαια είναι πολύ γνωστό στην παγκόσμια χαρτογραφία, αλλά στην Ελλάδα, η οποία υστερεί στον πολιτισμό των χαρτών, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα, δεν είναι γνωστό. Επομένως, ακολουθεί ένα παράθυρο το οποίο ήταν πολύ οικείο στους ευρωπαϊκούς χάρτες εκείνης της εποχής και το οποίο από τον 15ο-16ο αιώνα, ενώ ο Πτολεμαίος δεν το χαρακτηρίζει ως Ελλάδα, ο τίτλος του είναι αριθμητικός, είναι ο 10ος πίνακας της γεωγραφίας του Πτολεμαίου, απεικονίζει μέσα όμως περιοχές της Ελλάδος χαρακτηριστικές. Η Μακεδονία είναι μέσα σε αυτόν τον 10ο πίνακα. Έχουμε έναν τέτοιο χαρακτηριστικό χάρτη. Ο οποίος ονοματίζεται στις αρχές του 16ου αιώνα συγκεκριμένα ως Γκρέσια, ως... Είναι από τη μια πλευρά, συγγνώμη λίγο κύριε Λιβγεράτε, από τη μια πλευρά ο χάρτης του Κλάβιου Πτολεμαίου και από την άλλη η χάρτα του Ρήγα. Ναι, ο οποίος χάρτης του Πτολεμαίου έχει επεκταθεί, έχει διευρυνθεί από την ευρωπαϊκή χαρτογραφία. Άρα λοιπόν ακολουθεί αυτό το πρότυπο, το οποίο είναι συγκεκριμένο και μάλιστα μέσα στο βιβλίο έχουμε έναν τέτοιον χάρτη, ο οποίος δείχνει τον αρχόν του 1500 δηλαδή, που δείχνει αυτό το γεωγραφικό παράθυρο, το οποίο αντιστοιχεί σχεδόν ακριβώς με την επιφάνεια που καλύπτει ο Ρήγας. Αυτό είναι το δεύτερο λοιπόν. Εδώ λοιπόν έχουμε τον χάρτη του Κλάβδιου Πτολεμαίου. Αυτός είναι ένας διευρυμένος χάρτης του Μάρτιν Βάλτζε Μίλλερ, ενός πολύ μεγάλου χαρτογράφου της εποχής, που συνδέει το όνομά του μάλιστα και με την ονομασία της Αμερικής. Και δεξιά βλέπουμε σε χάρτη της Google Earth, διαδικτυακό χάρτη, μία προσαρμογή της χάρτας του Ρήγα, για να καταλάβουμε ποια έκταση καλύπτει και να δούμε και την αντιστοιχία με τα παλιά πρότυπα, τα οποία επαναλαμβάνω και επιμένω, ήταν εξαιρετικά οικεία στην κουλτούρα των ευρωπαϊκών χωρών από τον 16ο αιώνα και μετά. Μάλιστα. Επομένως, οι φίλοι μας και οι εταίροι μας, τουλάχιστον τα μορφωμένα στρώματα, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά μέσω αυτών των χαρτών πολλά γεωγραφικά στοιχεία τα οποία τα ξεχνάμε προσκολόμενοι στον τελευταίο αιώνα. Την εποχή αιώνα. Εκείνη του 1797 κυκλοφορούσαν περισσότερο στρατιωτικοί χάρτες ή πολιτικοί. Οι στρατιωτικοί χάρτες υπήρχαν, ήταν εξαιρετικής ποιότητας, αλλά δεν ήταν γνωστοί, δεν κυκλοφορούσαν, ήταν απόρριτοι. Και μάλλον αποκλείεται να ήταν υπόψη του Ρήγα Πελεστιλή. Εγώ το αποκλείω. Υπήρχαν όμως πάρα πολλοί ιστορικοί άτλαντες και πάρα πολλοί χάρτες διασήμων χαρτογράφων, οι οποίοι καλύπτουν όλο το φάσμα του 18ου αιώνα, που είναι προφανές ότι ο Ρήγας χρησιμοποιεί σαν πρότυπα. Δηλαδή τους γνωρίζουμε αυτούς τους χάρτες, τους ξέρουμε, τους έχουμε αναλύσει επιστημονικά. Είναι γνωστό ότι είχε επαφή, δηλαδή με άλλα λόγια, ως κοσμοπολίτης και ως περίεργος άνθρωπος, περίεργος με την έννοια της περιέργειας. Του ερευνητή. Που ήταν πάρα πολλοί Έλληνες της Διασποράς, όπως και ο Τρικόγλου άλλωστε. Ακριβώς. Η περιέργεια του Τρικόγλου οδήγησε σε αυτή την υπέροχη βιβλιοθήκη που έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Άλλο χαρακτηριστικό της χάρτας, από το οποίο να βγάζουμε ένα συμπέρασμα, τι είναι αυτό που ήθελε να αναδείξει ο Ρήγας Βελεστινής με τη χάρτα του. Κοιτάξτε. Γιατί δεν ήταν μόνο τα τοπονύμια, οι θάλασσες, οι λίμνες, τα βουνά. Είναι τα νομίσματα. Ήταν και τα νομίσματα, ήταν και οι πρωτομές κάποιων ηγεμόνων της εποχής. Ναι. Και όπως έχει πει και ο κύριος Τζιφόπουλος, θα έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει μόνο και φιλολογική ανάλυση της χάρτας του Ρήγα. Κύριε Τζιφόπουλο. Φιλολογική, η χάρτα, διότι ο Ρήγας ήταν λογοτέχνης. Έγραψε το σχολείο τελικά των Αραστών, το οποίο η Ελένη Τσαντσάνογλου, η συγχωρεμένη, βρήκε ότι ήταν του Μότσαρτ την... Το Κοζί Φαντούτι. Το Κοζί Φαντούτι, έτσι κάνουν όλες. Ο Ρήγας ήταν κατά βάση συγγραφέας, λογοτέχνης, ανήσυχο πνεύμα.
Η χάρτα, έτσι όπως την βλέπω εγώ, είναι και εκπαιδευτικό εργαλείο και εργαλείο αφύπνισης. Γιατί εκτός από τα νομίσματα, διάφορες πρωτομές, τα τοπονύμια, και εδώ μία συνάδελφος έκανε καταπληκτική δουλειά και μπορείτε να δείτε, να δούμε πλέον στη χάρτα ποια μέρη της Ελλάδος ενδιέφεραν ή ήξερε καλύτερα ο Ρήγας. Μιλάμε για την Αγγελική Τσορλίνη. Για την Αγγελική Τσορλίνη. Ναι, διδάκτορ, τοπογράφος και μηχανικός. Σε άλλα σημεία, παραδείγματος χάρη στο άκτιο της Πρέβεζας, έχει μία μικρή φρασούλα, μία προτασούλα ότι εδώ ο έρωτας του Αντώνιου και της Κλεοπάτρας ναυμάχησε, σταμάτησε. Το ανέφερε πάρα πολύ ο Βίκτορ Μελάς αυτό, άρεσε πάρα πολύ στο Βίκτορα Μελά. Εμένα μου άρεσε μία άλλη φράση που έχει στο Καστελόριζο. Για το Καστελόριζο λέει φαίνεται μία καταποντισμένη πόλης. Η οποία δεν φαίνεται σε άλλες εκδόσεις της χάρτας. Έτσι. Αυτό είναι ένα από τα σημεία τα οποία αλλού υπάρχει, αλλού δεν υπάρχει. Εντυπωσιακή είναι και η πυκνότητα των τοπονυμίων. Βεβαίως, φυσικά. Βεβαίως. Που από αντίτυπο σε αντίτυπο έχουμε και κάποιες παραλλαγές. Αλλαγές. Βεβαίως. Η πυκνότητα των τοπονυμίων βέβαια ακολούθησε και έχει δάνεια από τον Ντελίλ που είναι το βασικό του πρότυπο. Είναι ένας διάσημος Γάλλος καρτογράφος. Ακολουθεί δηλαδή την ακτογραμμή του, η οποία είναι το βασικό στοιχείο ενός χάρτη. Ακολουθεί το καρτούς, το οποίο είναι δάνειο και αυτό από τον Ντελίλ, παραλλαγμένο βέβαια. Ναι, ναι. Μεταφέρει τοπονύμια εξελινισμένα του Ντελίλ, ο οποίος με τη σειρά του έχει πάρει δάνεια από τον Πτολεμαίο και έχει προσθέσει δικά του. Προσθέτει δικά του ο Ρήγας, με τις ντόπιες εκφορές. Και γενικά είναι ένας θησαυρός, δηλαδή αν το δει κανείς από χαρτογραφική άποψη της θεματικής χαρτογραφίας με ένα άλλο εργαλείο, είναι ένας θησαυρός. Η πυκνότητα τώρα που είπατε, εάν αναλυθεί με σύγχρονες μεθόδους χαρτογραφίας, ψηφιακές αναλύσεις κτλ, θα δούμε ότι η πυκνότητα αντιστοιχεί και στα ενδιαφέροντά του τα γεωγραφικά. Οι περιοχές που τον ενδιαφέραν περισσότερο έχουν μεγαλύτερη πυκνότητα τοπονυμίων. Τοπικά κάποια τοπονύμια που αντιστοιχούν σε ιστορικούς χώρους. Παραδείγματος χάρη η πυκνότητα τοπονυμίων γύρω από την Αλικαρνασσό. Το βλέπουμε εδώ σε μια χαρακτηριστική φωτογραφία. Ακριβώς, αυτός είναι ένας σύγχρονος χάρτης, ο οποίος ερμηνεύει τα τοπονύμια της χάρτας. Βλέπουμε κάτω δεξιά είναι η Αλικαρνασσός, η πατρίδα του Ηροδότου, το αναφέρει. Ή πάνω αριστερά, ένα μεμονωμένο σκούρο καφέ όπως βλέπετε, έχει πολλά τοπονύμια γιατί σε εκείνη την περιοχή ναυάγησε ο Απόστολος Παύλος. Ή δεξιά στην είσοδο δηλαδή στα Δαρδανέλια υπάρχει πυκνότητα διότι υπάρχουν κάποια αρχαία ελληνικά μνημεία και ούτω καθεξής. Η Βλαχία όπως βλέπετε είναι πιο σκούρα, η Θεσσαλία και η περιοχή της, το Βελεστίνο, η περιοχή του Βελεστίνου σχεδόν μαύρη, το απόλυτο σκούρο. Επομένως υπάρχει μία σημειολογία, μία πολύ σημαντική ερμηνευτική δηλαδή που μπορεί να κάνει κανείς στη χάρτα πέρα από τα άλλα, πέρα δηλαδή από την ερμηνεία της ως ενδεχομένως ένα πολιτικό εργαλείο, ένα εργαλείο, εγώ πιστεύω ότι ήταν και μία προσπάθεια να αναρτηθεί σε χώρους να τον βλέπουν οι Έλληνες. Έχουμε, ξέρετε, μια πολύ ωραία μαρτυρία του Ντιμόν, ενός Γάλλου λόγιου που διετέλεσε και διευθυντής της Γαλλικής Σχολής Αθηνών, ο οποίος σε μια περιήγηση που έκανε στη Ρωμιλία βλέπει μέσα σε κάποιο χώρο Ελλήνων τη χάρτα. Την οποία βέβαια ως Γάλλος με παιδεία χαρτογραφική αξιολογεί ως όχι και τόσο τέλειο έργο χαρτογραφικά, παρόλα αυτά ως ένα αντικείμενο περηφάνειας και συγκίνησης των Ελλήνων που την έχουν αναρτημένη εκεί. Πολλές αναγνώσεις. Πολλές αναγνώσεις μπορεί να κάνει κανείς στο μνημείο αυτό. Βεβαίως. Και να πάμε τώρα και στα Γρόσια, δηλαδή να δούμε και τη φωτογραφία με τα Γρόσια. Τι είναι αυτό που τον κάνει? Είναι μια πολύ έξυπνη ιδέα, δηλαδή βλέποντας κανείς έναν χάρτη του 1797 να βλέπει και ποια νομίσματα καλύπτει αυτό το γεωγραφικό παράθυρο του χάρτη. Ναι, ναι. Σε αυτό το θέμα των νομισμάτων, είναι η φωτογραφία μας. Ξέρετε, είναι ίδιο θέμα. Αυτό αποτελεί πεδίο έρευνας. Ο Λάιος έχει ασχοληθεί πάρα πολύ
το 1960 στη μονογραφία του με τα νομίσματα, σχεδόν τα εξαντλεί και η κυρία Πένα έχει γράψει γι' αυτό, καλύπτουν όλη τη χάρτα. Είναι όλα υπαρκτά, τα έχει εντοπίσει όλα στο Νομισματικό Μουσείο της Βιέννης, έχουμε μαρτυρία του Λάιου, καλή περιγραφή γι' αυτό. Και υπάρχουν διάφορες ερμηνείες, γιατί επειδή δεν έχουμε συγκεκριμένες πηγές και συγκεκριμένα στοιχεία, ξέρετε, πολλές φορές δουλεύει και η φαντασία, η ερμηνεία, είναι ωραίο πράγμα αυτό να ερμηνεύεις κάτι. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια ερμηνεία ότι το τέχνασμα ή το έβριμα των νομισμάτων δίνει το νήμα της ανάγνωσης της ιστορίας των Ελλήνων, που ξεκινάει από την αρχαιότητα και φτάνει μέχρι την Οθωμανική κατάκτηση. Εγώ πιστεύω ότι απεικονίζει και ένα ενδιαφέρον που είχαν οι Έλληνες της Διασποράς, σας το είπα άλλωστε πριν, για το ευζήν, για το επιχειρήν, το οποίο το βλέπουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Έχουμε το περίφημο για τα Γιάννηνα, τα πρώτη στα γράμματα, στα αγρόσια και στα άρματα, όπως το λένε οι πυρώτες. Και το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται και στον άθιμο γαζί με έναν καταπληκτικό τρόπο. Πρέπει να σας πω εδώ... Στη γραμματική του άνθιμου γαζί. Στο συντακτικό που εκδίδει, ναι, το 1804-5. Βέβαια. Και όλη αυτή του γαζί η προσπάθεια ήταν για να ιδρυθεί πανεπιστήμιο ή ανώτερη σχολή στις Μιλιές. Ναι, ναι, το ετοίμαζε. Στέλνει υδρόγειες σφαίρες, στέλνει εποπτικό και δείτε υλικό. Κάτι άλλο το οποίο είναι χαρακτηριστικό της περίοδου. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε στον 18ο αιώνα, τον αιώνα της εικόνας, της τεχνολογίας, της αλλαγής δηλαδή από τα απόλυτα γράμματα, ας το πούμε έτσι, σε μια άλλη αντιμετώπιση της γνώσης και της εμπειρίας της ζωής, που είναι οι εικόνες, είναι η τεχνολογία κτλ. Και έτσι εξηγεί και την επίδοση των Ελλήνων λογίων, των διδασκάλων του γένους που θα λέγαμε, και στη γεωγραφία και στην απεικόνηση. Έχουμε πάρα πολλούς τέτοιους λογίους που γράφουν και βιβλία στη Βενετία και στη Βιέννη. Επομένως, το θέμα των νομισμάτων στη χάρτα μπορεί να είναι και μία απεικόνηση αυτού του ενδιαφέροντος και ένα μήνυμα ότι, κοιτάξτε, δεν πάμε μόνο να φτιάξουμε μία χώρα, μας ενδιαφέρει και να περνάμε καλά, να έχουμε μία ευημερία. Μηνύματα για το επιχειρήν, τα οποία είναι τόσο επίκαιρα, αν τα σκεφτούμε δηλαδή σήμερα, γιατί ξέρετε υπάρχει και μία δαιμονοποίηση του επιχειρήν. Δηλαδή, ναι, αυτό που χαρακτηρίζει τον ελληνισμό, ακόμα τους και ξέραμε τους Έλληνες, τους Μάλιστα. ξέραμε ως εμπόρους. Κύριε Τζιφόπουλε, εσείς είπαμε ότι είστε καθηγητής της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας και επιγραφικής. Πηγαίνετε στην κεντρική βιβλιοθήκη εκεί με κάποια καθήκοντα του Πανεπιστημίου και κάποια στιγμή βλέπετε μπροστά σας αυτό το αριστούργημα, αυτό το μνημείο, το κρατάτε στα χέρια σας. Κρατάτε στα χέρια σας τη χάρτα. Προσπαθώ, του Ρίγα. Δεν με αφήνουν οι συνάδελφοι εκεί να τα κρατάω με τα χέρια. Του 1797. Τι νιώθετε, τι σκέψεις κάνετε? Α, δεν είναι μόνο αυτό. Το συνταρακτικό με το υπόγειο χώρο της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι αυτή η τρικόκλειος βιβλιοθήκη. Η χάρτα του Ρίγα είναι ένα. Αλλά σε λίγο καιρό θα βγει άλλο ένα, το οποίο δεν το ξέρει κανένας παγκοσμίως, είναι μοναδικό. Και ο άνθρωπος αυτός κατάφερε και το αγόρασε, μυστική χάρτες του Λουδοβίκου 14ου για τις Κυκλάδες, και βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη. Πιστεύω ότι ο Τρικόγλου, όπως και σήμερα άλλωστε, όλη η ομογένεια η ελληνική, σε όποιες χώρες και να είναι, ενδιαφέρεται... Και με τον τρόπο του φυλάτων Θερμοπύλες, που θα έλεγε ο Αλεξανδρινός. Τον Τρικόγλου τον ενδιαφέρει ο ελληνισμός, πώς καταφέρνει από την... Μετά το 1400... Τον ενδιαφέρει πάρα πολύ το Βυζάντιο και η συνέχεια, γιατί είναι ελληνισμός, είναι ρωμιοσύνη. Ρωμαίοι είμαστε, σύμφωνα με τη Δύση. Απόγονοι, όχι, συνέχεια του ρωμαϊκού κράτους της Ανατολικής. Σας λυπεί, κύριε Τζιφόπουλε, που αυτό το μνημείο της πνευματικής μας, χαρτογραφικής μας κληρονομιάς είναι άγνωστο στους περισσότερους Έλληνες. Φυσικά. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει σε κάθε σχολική αίθουσα και να γίνονται μαθήματα επιμαθημάτων πάνω στον χάρτη του Ρίγα, του Βελεστινλή. Πιστεύω ένας από τους στόχους του Ρίγα ήταν και αυτός. Αυτό να είναι αναρτημένο σε μόνιμη βάση, όπως μια χαρά το περιγράφει ο Γάλλος διευθυντής της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Αθήνα,
το 19ο αιώνα, που το είδε και είδε εκεί εκπαιδευτική διαδικασία. Κάποιος που δεν έχει πτυχίο, που δεν έχει τελειώσει 2-3 τάξεις του δημοτικού, ας πούμε, κάθεται μπροστά και μαθαίνει μπροστά στη χάρτα τόπους, νομίσματα, φράσεις, μικρές ιστορίες, παραδείγματος χάρη για το Άκτιο, παραδείγματος χάρη για τον Απόστολο Παύλο, παραδείγματος χάρη για το Καστελόριζο και ούτω καθεξής. Όλα αυτά όμως δεν θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε αν δεν είχαμε την ψηφιακή τεχνολογία. Και νομίζω ότι το μέλλον και το δικό μας ως δασκάλων και φιλολόγων και ιστορικών και όλων των θεωρητικών επιστημών είναι πώς θα μπορέσουμε τα γνωστά επιστημονικά πεδία να αρχίσουμε να συνομιλούμε το ένα με το άλλο. Να προσφέρει το Πολυτεχνείο στην φιλοσοφική, η φιλοσοφική στην ιατρική και στη βιολογία και ούτω καθεξής. Αλλιώς δεν θα εμπλουτιστεί και η γνώση μας. Τα περισσότερα πράγματα που βγήκαν από την έκθεση του Ρίκα βγήκαν εξαιτίας ενός τέτοιου είδους αραβώνα. Στο εξωτερικό ήδη το λένε και το διδάσκουν ως digital humanity. Ένας τελευταίος λόγος από τον κύριο Λιβιαράτο. Το καταπληκτικό ακούγοντας τον συνάδελφο είναι ότι αυτά προέρχονται από καθηγητή της φιλολογίας και όχι από καθηγητή του Πολυτεχνείου. Αυτό δείχνει τη μεγάλη όσμωση που μπορεί να έχει κανείς μέσα σε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο όπως είναι το Αριστοτέλειο. Και συγγνώμη είναι... λίγο, αν μπορούμε, Νίκο, να κλείσουμε με τον Πρίτανη, με τη δήλωση του Πρίτανη. Ναι, ναι, συνεχίστε. Και αυτό δείχνει ότι αρχίζει να δημιουργείται αυτό το κλίμα για τις ψηφιακές τεχνολογίες στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Οι Κύπροι το κατάλαβαν και το Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει την πρώτη έδρα τη σχετική και πιστεύουμε ότι εφόσον έχουμε αποστόλους στη φιλοσοφική σχολή για την ψηφιακή τεχνολογία, για να μην λένε ότι ναι, εμείς ως επαγγελματικά και επιστημονικά στενότεροι το εκμεταλλευόμαστε, είναι ένα καλό μάλιστα δείγμα. Λοιπόν, κύριε, και η βιβλιοθήκη. Κύριε Τζιφόπουλε και κύριε Λιβιαράτε, εμείς από την εκπομπή μας παρακαλούμε τους τηλεθεατές να επισκεφθούν την κεντρική βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Εκεί συμβαίνουν, ξέρετε, και πνευματικά θαύματα. Δεν είναι μόνο αυτά που ακούτε από άλλα μέσα ενημέρωσης για το Πανεπιστήμιο. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Σας παρακαλώ λοιπόν να επισκεφτείτε την κεντρική βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, να ζητήσετε ένα αντίτυπο, από τη χάρτα του Ρίγα και από την έκδοση «Τα δύο συμπρόσωπα, μια άλλη ανάγνωση του χάρτη». Γιατί, ξέρετε γιατί κάναμε σήμερα την εκπομπή ο κύριος Λιβιαράτος, ο κύριος Τζιφόπουλος και εγώ? Γιατί υπάρχει ένας στίχος του Σεφέρη, ελπίζω να τον καταλάβετε. Και τι εννοώ? Τον ξένο τον εχθρό τον είδαμε στον καθρέφτη. Θα ήθελα να κλείσουμε την εκπομπή μας με τις δηλώσεις του Πρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του κυρίου Περικλή Μίτκα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διαθέτει, όπως νομίζω το γνωρίζει ο κόσμος, μία εξαιρετική βιβλιοθήκη. Η Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη είναι η μεγαλύτερη της χώρας και διαθέτει εξαιρετικούς θησαυρούς. Θησαυρούς που ακόμη τους ανακαλύπτουμε. Ένας τέτοιος θησαυρός είναι η συλλογή του Τρικόγλου, η Τρικόγλιος Βιβλιοθήκη, σαν υποσύνολο της Πανεπιστημιακής, η οποία περιέχει όχι μόνο βιβλία, αλλά και άλλου είδους τεκμήρια, όπως χάρτες, είδη οικοσκευής, αλλά και γραβούρες, είδη τέχνης, έργα τέχνης ανεκτήμητα. Ο Τρικόγλου την δόρισε πριν από δεκαετίες στο Αριστοτέλειο. Φυσικά την έχουμε καταλαβογραμμένη, αλλά όσο την ερευνούν οι εξειδικευμένοι ερευνητές, όπως οι ειδικοί της χαρτογραφίας, ανακαλύπτουν και νέους μικρούς θησαυρούς. Ξέραμε βέβαια από την πρώτη στιγμή ότι περιλαμβάνει και ένα αντίτυπο της χάρτας του Ρίγα. Έναν αυθεντικό
από τα 1200 περίπου που τυπώθηκαν εκείνη την εποχή στα τυπογραφία της, στα καλύτερα τυπογραφία της Βιέννης. Έτσι, μετά από έρευνες που έκανε ο Βαγγέλης Ολιβιαράτος, δικός μας καθηγητής, αποφασίσαμε να εκθέσουμε την χάρτα, αλλά μαζί και με άλλα αντίτυπα που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια. Σε μια εξαιρετική έκθεση στο Τελόγλιο Ίδρυμα Τεχνών, που θα είναι, νομίζω, ανοιχτή μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου, εκτίθενται 6 αντίγραφα της χάρτας μαζί με το δικό μας και έχουν το καθένα το δικό του ενδιαφέρον. Είναι μέρος αυτό μιας προσπάθειας να αναδείξουμε τους θησαυρούς της βιβλιοθήκης, να φέρουμε κι άλλους ερευνητές, να ψηφιοποιήσουμε το υλικό και να το κάνουμε διαθέσιμο σε όλο τον κόσμο, γιατί έτσι πιστεύουμε ότι προάγουμε όχι μόνο την επιστήμη, αλλά την τέχνη, την ιστορία αυτού του τόπου.